Χαίρετε λοιπόν του Tutorial σήμερα όπως είδατε μετά από πάρα πολύ καιρό. Ένας καινούριος. Ένας καινούριος καλώς όρισες και ένας παλιός επίσης καλώς όρισες. Εδώ πέρα για τους καινούριους θα το πω, θα δείτε video editing, tutorials, gameplays και τα πάντα. Και για τους παλιούς θα έρθει την Παρασκευή θα έρθει και δεύτερο βιντεάκι με gameplay. Δύο φορές την εβδομάδα upload μετά από πάρα πολύ καιρό. Το θέλατε, μου το είχατε στείλει και σε μήνυμα, το θέλω κι εγώ. Οπότε ναι, τα καταφέραμε. Ξεκινάμε όμως πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, στο Instagram είχα κάνει, όπως βλέπετε στην οθόνη σας αυτή τη στιγμή, είχα κάνει δύο animations για το Halloween και μου είχατε πει πώς γίνεται, ότι θέλετε tutorial, ότι θέλετε βοήθεια. Και σήμερα όμως θα μιλήσουμε μόνο για το text, αυτό εδώ πέρα το text που βλέπετε, για το πώς μπορούμε να κάνουμε αυτό το text animation. Γιατί μιας που το Halloween πέρασε, λέω, OK, δεν θα πάρω όλο το animation. Θα πάρω το text animation, το οποίο γενικά είναι σαν tutorial, beginner, advanced. Γενικά, advanced θα το έλεγα, όχι τόσο beginner και κάπου που μπαίνει στο After Effects. Anyway, όμως θα το δούμε μαζί και ξεκινάμε! Και όπως κάθε φορά χρησιμοποιούμε το After Effects εδώ πέρα και θα κάνουμε ένα νέο composition σε 1920x1080, σε 1920x1080, το έχω βέβαια 1080x1920 επειδή είναι σε story, θα πατήσουμε OK και αυτό είναι το κάθε του story μας. Εννοείται λοιπόν θα πάμε σε ένα text εδώ πέρα και θα γράψουμε, μου γράψετε εσείς βασικά ό,τι θέλετε, εγώ θα γράψω demos. Τέλεια, θα το κάνουμε και λίγο zoom μέσα, φανταστικά. Και θα το κάνουμε λίγο scale, να το βλέπετε ένα τσακ καλύτερα. Εδώ πέρα, η γραμματοσυρά που χρησιμοποιώ είναι η Gotham Black, ή συνήθω μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποια γραμματοσυρά θέλετε. Και ξεκινάμε, κάναμε το text. Εντάξει, OK, δεν είναι αυτό, τελείωσε. Λοιπόν, συνεχίζουμε με. Τι θα κάνουμε, πρώτα απ' όλα θα κατεβάσουμε είτε το βελάκι εδώ και θα πατήσουμε στο animate και θα κάνουμε animate το fill color, με λίγα λόγια. Το λευκό που έχει μέσα, θα αλλάξουμε το fill, οπότε θα αλλάξει και το χρώμα, αλλά μετά ως εφέ. Πρώτα λοιπόν θα κάνουμε fill color σε opacity. Τέλεια. Θα ανοίξουμε στο range selector, θα πατήσουμε και θα πηγαίνουμε στο advanced. Και αφού πάμε στο advanced settings, εδώ πέρα είναι κάτι πολύ ωραίο. Πρώτα απ' όλα θα πράξουμε λίγο το offset, να έχει λίγο offset. Και αφού έχουμε λίγο offset στα γράμματα, γιατί κυρίως μας ενδιαφέρει να έχει offset το γράμμα, γιατί αν δείτε τα γράμματα έχουν ένα offset στο πώς εμφανίζονται, θα πατήσουμε το randomize order και random seedness. Εδώ είναι η διαφορά. Όσο εδώ πέρα το αλλάζω, θα δείτε ότι δεν κάνει τίποτα. Βέβαια, εάν χαμηλώσω το opacity, θα δείτε ότι κάνει randomize τα γράμματα έτσι όπως θέλουμε στην αρχή. Και αργά αντίστοιχα. Οπότε λοιπόν, τι θα κάνουμε animate το random seedness προκειμένου να εμφανίζονται σιγά σιγά τα γράμματα. Όπως βλέπετε λοιπόν εδώ πέρα, για μαγείες, έκανα ένα πολύ μικρό animation, δηλαδή έβαλα ένα keyframe από εδώ, το keyframe το βάζουμε από εδώ πέρα, έτσι ώστε να κάνει ένα mini animation τα γράμματα έως εδώ και να σταματήσει. Τώρα, τι άλλο θα κάνουμε, θα το κάνουμε pre-compose, δηλαδή θα πάρουμε το text layer, θα κάνουμε δεξί κλικ, pre-compose, Move All Attributes και ο λόγος που το κάνουμε pre-compose είναι επειδή θα πρέπει να βάζουμε το ένα layer από πάνω, πάνω στο άλλο. Χρειαζόμαστε 4 layers, οπότε με Ctrl D, αν έχετε Mac Command D, θα κάνουμε 1, 2, 3 ακόμα. Θα αφαιρέσουμε την πρώτη εδώ πέρα μπροστά, η οποία κάνει ουσιαστικά το animation, θα τα βγάλουμε από πίσω, κάπως έτσι. Θα βλέπετε ακόμα ισχύει το animation και όταν μπαίνουν τα υπόλοιπα, γίνεται κανονικά. Ο λόγος που γίνεται κανονικά είναι επειδή είναι duplicate το ένα layer μέσα από το άλλο, με αποτέλεσμα να μην γίνεται overlapping το random seedness και να είναι κανονικά το text το οποίο θέλουμε. Τι θα βάλουμε, θα βάλουμε για αρχή κάποια φεδάκια. Καιρός είναι να πάμε και στα φεδάκια. Πάμε λοιπόν στα effects and presets. Αν έχετε effects console, θα ήταν OK, θα ήταν πολύ πιο γρήγορο, αλλά είναι ένα plugin από το Video Copilot. Όπως και να έχει, πάμε στα effects and presets και εδώ πέρα θα γράψουμε εννοείται fill για να αλλάξουμε το χρώμα. Θα πάμε στο fill, θα αλλάξουμε εδώ πέρα το χρώμα. Θα το κάνουμε ό,τι χρώμα θέλετε. Εγώ το είχα κάνει για το Halloween κάτι λίγο έτσι ανοιχτό. Bluish, κάπως έτσι. Και θα κάνουμε και ένα glow. Και το glow effect είναι αυτό που θα κάνει ουσιαστικά το μεγαλύτερο stylizing πάνω σε αυτό που θέλουμε. Μεγαλύτερο radius, μεγαλύτερο intensity, έτσι ώστε να αλλάξουν όλα αυτά. Τέλεια. Όσο εδώ, τέλεια. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Βήμα-βήμα όμως βλέπετε σιγά σιγά φτιάχνετε το animation που θέλουμε. Θα πάρουμε τα ίδια εννοείται effect, θα κάνουμε Ctrl-C και Ctrl-V στα υπόλοιπα compositions από πάνω για να έχουμε το ίδιο χρώμα, έτσι ώστε μετά να είναι όλο ενωμένο. Κάπως έτσι. Και τελευταίο, αλλά εννοείται πάρα πολύ σημαντικό, είναι εννοείται το opacity. Με λίγα λόγια το πώς θα εμφανίζεται το τελικό αποτέλεσμα, το τελικό text. Θα πατήσουμε ένα Tab
θα εμφανιστεί το opacity. Θα προχωρήσουμε κάποια frames μπροστά. Θα πατήσουμε ξανά το keyframe. Θα πάμε στα μπροστινά keyframe και θα τα κάνουμε 0. Άρα με λίγα λόγια εμφανίζεται ξανά έτσι. Οκ, okay. Και σταματάει μετά από λίγο το random scenes. Εννοείται εσείς μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Μπορείτε να βάλετε όποιο χρώμα θέλετε. Μπορείτε να κάνετε πάρα πολλά πράγματα. Βέβαια, εάν θέλετε, προτείνω και κάτι άλλο, να δοκιμάσετε και ένα άλλο εφέ, το οποίο λέγεται CC Composite, το οποίο σαν εφέ, αν το βάλουμε εδώ πέρα, τι κάνει, αν βγάλουμε το fill και αν βγάλουμε και το glow, θέλετε το CC Composite ουσιαστικά τι κάνει, προσπαθεί, εάν το βάλουμε σε difference, να πάρει το stroke το οποίο είναι γύρω γύρω από τα γράμματα. Αυτό είναι ένα άλλο ουσιαστικά εφέ το οποίο αν το προσπαθήσετε θα βγει. Για να φαίνεται καλύτερα προτείνω να πάτε ξανά στα εφέ και να βάλετε το minimax το οποίο παίρνει είτε χρώμα είτε το λούμα οποιοδήποτε, δηλαδή τη φωτεινότητα, το λευκό οποιοδήποτε χρώματος και ουσιαστικά τονίζει λίγο πιο έντονα τα curves. Και μπορεί να κάνετε ό,τι θέλετε. Μπορείτε γενικά να παίξετε πάρα πολύ με αυτό το εφέ. Εννοείται μετά να βάλετε πάνω το glow και να ξαναδημιουργηθεί όλο αυτό. Γενικά μπορείτε να κάνετε πάρα πολλά. Εννοείται όσες φορές θέλετε και όση ώρα χαστείτε για να δοκιμάσετε όλα αυτά τα εφέ και το τι κάνει το καθένα. Αλλά εδώ θα κλείσουμε. Αυτό ήταν το μικρό tutorial. Γενικά και χωρίς αυτά τα δύο τελευταία που βάλα, όπως είδατε, αν τα βγάλω το εφέ, τέχνη λίγο παραμένει ίδιο. Okay. Και μετά μπορείτε να κάνετε scale, μπορείτε να το κάνετε όλο pre-composition και να το κάνετε με λίγο animation. Γενικά το τσεκάρετε και εσείς πώς θέλετε. Αυτό ήταν λοιπόν το tutorial, ελπίζω να σας άρεσε πάρα πολύ. Ευχαριστώ όπως και πάλι και πάντα το Patreon. Thank you πάρα πολύ για τα άτομα τα οποία βρίσκονται στο Patreon όλο αυτόν τον καιρό. Τους ευχαριστώ πραγματικά. Και μην ξεχνάμε, road για τα 2000, Discord τσεκάρουμε και... Αυτά σας χαιρετώ για την Παρασκευή με gameplay. Ψηφίσατε νομίζω League of Legends. Οπότε θα έρθει League of Legends! Χαίρετε!